σήμερα είσαι για άλλο λόγο. Υπάρχει ένας ξενώνας εκεί, ο οποίος θα φιλοξενήσει θετικούς στον κορονοϊό. Για εξήγησε μας λίγο τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και ποια πρωτοβουλία είναι αυτό. Λοιπόν, αυτή η ωραία, καλή σας μέρα λοιπόν. Πάντως και στη Σιά της θα έχει Αγιοφανούριο. Έχει και λίγο χαμογελαστές ή κάτι θα δουρώ, ποτέ είμαι σίγουρη. Έχουν και πολύ, πολύ... Εγώ δεν κάνω, δεν ξέρω να κάνω. Ξέρω όμως ότι θέλει μονά υλικά. Αυτό το ξέρω. Λοιπόν, όντως βρισκόμαστε σε ένα από τα πανέμορφα αρχοντικά της Χιάτιστας, γιατί η Χιάτιστα είναι γνωστή για τα αρχοντικά της, τα κρασιά της, τις γούνες της, τη φιλοξενία της, όχι μόνο για τον κορονοϊό, που τις τελευταίες μέρες η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης είναι στο χάρτη του ΕΟΔΗ. Να σας πω ως πληροφορία ότι έχουμε νέα κρούσματα στην περιοχή του Βελβεδού, που δεν είχαμε μέχρι τώρα ούτε στο πρώτο, μια οικογένεια θετική. Για να πω, 9 συνολικά, αναμένονται οι ανακοινώσεις το απόγευμα, αλλά απολαύστε αυτό το πανέμορφο αρχοντικό, το οποίο είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου Βοΐου και όπως ο Δήμαρχος ανακοίνωσε και προχθές στην ΕΡΤ, θα δοθεί, θα φτιαχτεί από μέσα, το έχουν φτιάξει, θα σας το δείξω, εξωτερικοί χώροι θέλουν να διαμορφωθούν, λειτουργούσε στο ξενοδοχείο για πολλά χρόνια και τώρα θα διατεθεί για όσους χρειαστούν που είναι θετικοί στον κορονοϊό, κυρίως για τα παιδιά, ώστε να μην νοσήσουν οι οικογένειές τους. Δηλαδή όσοι θα είναι σε καραντίνα, νέοι και νέες, θα βοηθήσει ο Δήμος για να μην έχουμε διασπορά. Από την πίσω πλευρά υπάρχει και μια καφετέρια, ένας χώρος πραγματικά πανέμορφος και θέλω λίγο να πάρετε μια γεύση από το αρχοντικό που ήταν ξενοδοχείο, 7 δωμάτια ουσιαστικά έχει. Και αυτά τα δωμάτια λοιπόν τα 7 θα δοθούν στους νέους που θα χρειαστεί να φύγουν από το σπίτι σε περίπτωση που είναι θετικοί ή τα συμπτώματα είναι εντονότερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι τα παιδιά τα οποία νοσούν κυρίως δεν έχουν βαριά δηλαδή, δεν συμπτώματα. Αυτό είναι ο χώρος. Δηλαδή, έτσι, το θέμα είναι οι αρχές, λένε και ότι υπάρχει πρωτόκολλο που είναι όλα εντάξει. Γιατί είναι η μόνη περιοχή που θα το κάνει. Η εδώ. Αλήθεια είναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Η αλήθεια είναι, Έλσα, ότι θα περάσει πρώτα από Δημοτικό Συμβούλιο. Εννοείται ότι ο κύριος Ζευκλής ενημερώνεται και μιλά με τον ΕΟΔΗ, αλλά και με τους αρμοδίους. Ναι, για να δουν ποιες θα πρέπει να είναι οι συνθήκες εκείνες ακριβώς. Πάντως υπάρχει πρόθεση, υπάρχει διάθεση. Άλλωστε ξέρουν από φιλοξενία στην περιοχή και νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της φιλοξενίας. Υπάρχει μια αγωνία. Να σας θυμίσω ότι η περιοχή και τα περισσότερα χωριά είναι ηλικιωμένα. Άνθρωποι και εκείνο που ανησυχεί περισσότερο είναι να μην έχουμε κρούσματα νέα σε μεγάλες ηλικίες όπως και το πρώτο κύμα. Ωραία ήταν η ξενάγηση. Πολύ ωραίος. Έτσι ακριβώς. Δεν λειτουργούσε τόσο καιρό, δηλαδή αυτός ο ξενώνας μας είπε ότι ήταν κλειστός, ήταν ξενοδοχείο παλιό, το οποίο τι έγινε, περιλείπεται στην δικαιοδοσία του Δήμου. Αυτό ήταν... Ναι. Είναι στη έτσι κι αλλιώς ο Δήμος το είχε υπό την κατοχή του. Είναι το εξοχικό του Δίτσου, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Το λέω, το είχε δίσιο του αρχοντικό δίσιο, πολύ σωστά το δείχνει και ο Δημήτρης, πλέον δεν το λειτουργεί. Η αλήθεια είναι τα 100 και πλέον αρχοντικά στην περιοχή μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής που αγαπούμε ιδιαίτερα σε αυτόν τον τόπο είναι τα περισσότερα συντηρημένα και μάλιστα κάποια είναι και επισκέψιμα και αξίζει να το κάνουμε κάποια στιγμή και αυτό το οδηπορικό το κάναμε κατά καιρού στην ΕΡΤ, η αλήθεια είναι. Και τώρα νομίζω ότι μέχρι να βοηθεί κάπου αλλού θα είναι χρηστικό τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει δεύτερος όροφος, 7 δωμάτια και όλα είναι διαμορφωμένα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ωραίες εικόνες. Και δεν θεωρώ σαν να τον ξενώνα. Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα.